Γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι. Ηθοποιός φτιαγμένη από το υλικό που πλάθονται τα όνειρα. Η Μάγια Λιμπεροπούλου λάμπρινε τη σκηνή με το ταλέντο, την ευαισθησία, τη χάρη και το ήθος της. Ο θάνατός της στα 81 της χρόνια, μετά από έμφραγμα, βύθισε το θέατρο στο πένθος. Αγαπημένη μαθήτρια του Καρόλου Κούν, χρήστηκε πρωταγωνίστρια του θεάτρου τέχνης από το μεγάλο δάσκαλο στο ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι του Tennessee Williams, στα 19 της χρόνια. Αποχαιρετώ ένα δικό μου άνθρωπο, ένα πρόσωπο το οποίο είναι μέσα στην ιστορία του θεάτρου τέχνης από τους φάρους του, όταν το θέατρο τέχνης ήταν θέατρο τέχνης. «Σημασία έχει να πιστεύεις αυτό που κάνεις», έλεγε η μεγάλη ηθοποιός, σκηνοθέτης, μεταφράστρια και δασκάλα, η οποία διέπρεψε επί σειρά ετών στο θέατρο τέχνης και στη συνέχεια στο Εθνικό, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Αμόρε, το Δημοτικό Θέατρο Πάτρας και σε πολλές άλλες σκηνές. Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Έχω συγκλονιστεί. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σημείο αναφοράς. Είχα την πολύ μεγάλη τύχη να δουλέψω μαζί της. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Εγώ τη λάτρευα τη Μάγια. Σφράγισε με τις ερμηνείες της αμέτρητους ρόλους, μειώντας το κοινό στη μαγεία του θέατρου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ακεραιότητά της και την αφοσίωσή της στη δουλειά, αλλά και ένα ιδιαίτερο λεπτό χιούμορ και μια βαθιά ανθρωπιά που εξέπεμπε απλόχερα. Το θέατρο και το κοινό υποκλίνονται με θαυμασμό και σεβασμό στη μνήμη της.